Έχουμε κοντά μας την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία, την κυρία Εύη Τατούλη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μανιατάκο, κύριε Αρτόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ελπίζω μέχρι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αυτή να συμφωνήσουμε κάπου, γιατί θεωρώ ότι θα είναι και καλό για τους ακροατές μας. Τι λέτε? Πολλές φορές και οι διαφωνίες είναι καλύτερες από τις συμφωνίες. Και νομίζω ότι η δική μας παρακαταθήκη είναι πιο σημαντική σε αυτό. Άρα θέλεις να διαφωνήσουμε. Είναι καλό αυτό. Θέλω να πούμε ο καθένας την άποψή του, γιατί αυτή η ώρα δεν νομίζω ότι είναι ώρα ούτε για κόντρες, ούτε για αντιπαραθέσεις χωρίς περιεχόμενα. Νομίζω, όπως έχω πει και πολλές φορές, κύριε Μανιατάκο, ότι αυτή είναι μια στιγμή που όλοι μας πρέπει να αντιληφθούμε ότι κρεμόμαστε από το ίδιο ακριβώς σκηνή. Και αν το σκηνή κοπεί, που δεν λέω ότι είναι στη μία ή στην άλλη περίπτωση, μπορεί να είναι και στις δύο περιπτώσεις, νομίζω ότι θα πέσουμε όλοι κάτω με τον ίδιο γδούπο, και είναι κάτι που το επαναλαμβάνω συνεχώς και αδιαλείπτως, γιατί το πιστεύω βαθιά. Αν δεν είναι ώρα για κόντρες και αντιπαραθέσεις, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία, με την οποία ήσασταν υποψήφια, έχει επιλέξει αυτό το δρόμο της κόντρας, της αντιπαράθεσης, της γκρίζας διαφήμισης, να ανεβάσει τους τόνους όσο δεν πάει άλλο, να κινδυνολογήσει? Γιατί το κάνει αυτό? Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό δεν που λέτε. Δεν είναι μέλος του κόμματος η κυρία Τατούλη, οπότε... Κύριε Μανιατάκο, σας αρέσει να το λέτε όλη την ώρα αυτό. Εγώ σας έχω πει ότι δεν το θεωρώ προσβολή αυτό το οποίο μου απευθύνεται. Δεν το λέω ως προσβολή εγώ. Ήμουν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές και σας έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι οι απόψεις μου είναι απόψεις που εντάσσονται στην κεντροδεξιά ιδεολογία. Οπότε νομίζω ότι σας έχω απαντήσει για πάντα. Όχι, ψάχνω να δω αν γίνεται μέλος, όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αγωνία σας αυτή τη στιγμή, χαίρομαι. Για να επανέλθω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ασφαλώς και οι τόνοι έχουν ανέβει και έχουν ανέβει ως προς την αντιπαράθεση πάρα πολύ καιρό τώρα. Θέλω να σας πω όμως το εξής, ότι δεν μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο τη μία πλευρά, η οποία αν θέλετε εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει, γιατί ποτέ δεν έχω πολιτευτεί με αυτόν τον τρόπο, ποτέ δεν έχω ανεβάσει τόνους. Κρατάτε αποστάσεις και καλά κάνετε. Όχι, ούτε καν σε προσωπική αντιπαράθεση, έτσι, και στη δική μου εκλογική διαδικασία ουδέποτε ανέβασα τόνους. Διότι δεν έχει κανένα νόημα. Όχι, δεν έχει νόημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχω αποφασίσει εγώ προσωπικά να πολιτεύομαι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μόνο η νυφαλιότητα, μόνο η βεβαιότητα των απόψεων του καθενός μπορεί να του δώσει την οποιαδήποτε επόμενη μέρα. Οπότε σας το λέω ξεκάθαρα εξ αρχής ότι ασφαλώς και οι τόνοι δεν χρειάζεται να ανεβαίνουν. Αλλά όταν υπάρχει ουσία στα λεγόμενα. Δεν μου αρέσει καθόλου ο λαϊκισμός και αυτή τη στιγμή το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Η μόνη ιδεολογία η οποία κυριαρχεί στο πολιτικό προσκήνιο είναι η ιδεοληψία πλέον του λαϊκισμού. Η οποία υπάρχει και στις δύο πλευρές. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και αν θέλουμε, συγγνώμη κύριε Μανιατάκο, να το ολοκληρώσω. Αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν αφορά κανέναν. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας έμαθαν να ανεχόμαστε το λαϊκισμό, να βάζουμε στην άκρη τον ορθολογισμό, οπότε νομίζω ότι τώρα δεν μας ακούει κανείς όταν φωνάζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λαϊκίζει. Όσον αφορά τώρα τα διχαστικά διλήμματα, νομίζω εμένα προσωπικά το χθεσινό διάγγελμα του κυρίου Τσίπρα με πάγωσε. Δεν καταλαβαίνω καθόλου πως ένας Ευρωπαίος ηγέτης, γιατί εγώ τον Πρωθυπουργό της χώρας μου τον θέλω Ευρωπαίο ηγέτη, και την ίδια στιγμή βεβαίως δεν αποδέχομαι καθόλου χαρακτηρισμούς που αυτή τη στιγμή βάλουν τον Πρωθυπουργό την ώρα που διαπραγματεύεται ως ψευταρά. Το θεωρώ εξαιρετικά προσβλητικό για τον ελληνικό λαό. Αλλά από εκεί και πέρα ασφαλώς με πάγωσε το γεγονός ότι αυτός ο Ευρωπαίος ηγέτης μας αποκάλυψε ότι κάθεται στο τραπέζι με τους εκβιαστές. Δεν σας πάγωσε ο κύριος Σαμαράς με, με αυτό το φοβικό σύνδρομο το οποίο προσπαθεί να μεταδώσει στους Έλληνες? Δεν, ένα φοβικό σύνδρομο κάτι. Έκανα μια τοποθέτηση πριν από λίγο καιρό στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Τρίπολη. Και είπα εκεί στους συμπορευτές μου ότι ο λαός βαρέθηκε να φοβάται. Είναι βαθιά μου πεποίθηση αυτό. Δεν φοβόμαστε πια τίποτε. Γιατί όμως λέω ότι δεν φοβόμαστε τίποτε? Γιατί έχουμε συνηθίσει η επόμενη μέρα να είναι πάντοτε δυσκολότερη από την προηγούμενη. Όμως κύριε Μανιατάκο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο σιγά σιγά βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία της καλλιεργείται ένα φρόνημα
αντιευρωπαϊκό. Για τα δικά μας λάθη ξαφνικά φταίνε μόνο οι Ευρωπαίοι εταίροι. Δεν αυτή φταίνε τη στιγμή, και αυτοί. Δεν έχουν μερίδιο ευθύνης. Θέλετε να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρώπη και εσείς επειδή εδώ βλέπετε πολύ συχνά και Ευρωβουλή και ξέρω ότι παρακολουθείτε τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρώπη δύο τάσεις. Ναι. Οι δύο τάσεις αυτές λοιπόν είναι η μία η συνενετική που θέλει να μιλήσει για την επόμενη μέρα, που εκεί βεβαίως δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας και η Ποδέμος, είναι η Ισπανική κυβέρνηση, είναι η Ιταλική κυβέρνηση, είναι τα συντηρητικά κόμματα αυτών των χωρών, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε τους σκληροπυρηνικούς της Ευρώπης που όπου δουν μαχαίρι πάνε και βαράνε πάνω τη γροθιά τους. Όμως θέλω να σας πω κάτι, ότι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτήν την άποψη, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σόιμπλε είναι οι δύο όψεις, διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Και οι δύο νομίζω ότι εντάσσονται σε αυτόν τον συντηρητικοποιημένο κόσμο της Ευρώπης, που ο καθένας από την πλευρά του, ο ένας λέει ότι είναι ριζοσπαστικός φιλελεύθερος, ο άλλος λέει ότι είναι ριζοσπαστικός σοσιαλιστής και θέλει να κάνει την επανάστασή του. Αλλά ποιο είναι το διακύβευμα και των δύο? Το να υπονομεύσουμε την Ευρώπη, να τη βάλουμε σε μια τροχιά η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλήξει και σε φαινόμενα διάλυσης. Μπορώ να συμφωνήσω σε μερικά από σε πολλά από αυτά που λέει η κυρία Τατούλη, αλλά χαίρομαι που θα συμφωνήσουμε σήμερα. Ναι, γιατί το τελευταίο διαφωνώ με πολλούς. Αλλά το λέω αυτό γιατί είναι πράγματι διχαστικό για μένα το δημοψήφισμα έτσι όπως τίθεται. Αλλά... κύριε Μανιατάκο, συγγνώμη. Έχω την εκτίμηση ότι πρέπει να πούμε ότι τέλος στη λιτότητα κάποια στιγμή. Εγώ, αντιλαμβάνομαι το όχι ως όχι στη λιτότητα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, συνεχίζω να μην αντιλαμβάνομαι το εξής. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για τη λιτότητα, δεν θέλω να πω τίποτα για τη φτώχεια. Να σας πω γιατί. Γιατί τη φτώχεια τη ζούμε πολύ καιρό. Έτσι, ζούμε μπροστά στο ενδεχόμενο του να γίνει ακόμη σκληρότερη, ακόμη εντονότερη. Μα θα γίνει ούτως ή άλλως, για δεν το λέμε. Ακόμη είτε να ψηφίσουν χειρότεροι θα γίνει. Ακόμη εντονότεροι, να σας ολοκληρώσω. Και όχι να ψηφίσουν πάλι χειρότεροι θα γίνει. Εγώ θέλω λοιπόν πάντοτε, πάντοτε, αυτή τη στιγμή κύριε Μανιατάκο, υπάρχουν υπουργοί αυτής εδώ της κυβέρνησης που την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, δεν θα έχουν υπογράψει ούτε ένα έγγραφο της ζωής τους. Ο κύριος Σταθάκης για παράδειγμα. Ποια είναι η δουλειά του τόσο καιρό? Γιατί ξέρετε, για εμάς που πηγαινοερχόμαστε για δουλειές στην Αθήνα και βρισκόμαστε στο κέντρο των Αθηνών, ο Υπουργός Ανάπτυξης της χώρας κάθε μεσημέρι κάθεται στη Νίκης και τα λέει με τους συντρόφους του. Είναι αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης της χώρας? Και όταν τον ρωτάς γιατί κάθεσαι εδώ, τι κάνεις, σου λέει περιμένω να τελειώσει η διαπραγμάτευση. Ποιος όμως από όλους εμάς μπορεί να περιμένει, κύριε Μανιατάκο? Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί ακούω πάρα πολλές φορές, ξέρετε, εγώ είμαι η τελευταία που θα υπερασπιστώ τα κακό κείμενα και τα καλό κείμενα των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί σας έχω πει ότι εμείς οι νέοι πολιτικοί πρέπει να υπηρετήσουμε ένα νέο πολιτικό σύστημα. Όμως, θέλετε να σας πω κάτι. Δεν υπήρχαν υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία που δεν έκαναν τίποτα. Να ψηφίσω, κύριε Μανιατάκο, για το αν συμφωνώ ή όχι με το διορισμό του συντρόφου της κυρίας Δούρου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΙΔΑΠ για να παίρνει τι, 10.000 ευρώ το μήνα? Και την ίδια στιγμή η κυρία Δούρου τι να κάνει, να ανακοινώνει συσίτια στην Αττική? Να σας ρωτήσω κάτι. Συμφωνήσατε? Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας αυτό. Διότι βλέπω υπουργούς όμως, της Νέας Δημοκρατίας που το μόνο που κάνανε ήταν το παραδείγμα συμπαλλήλων. Λαϊκισμό. Ρέπει προς το λαϊκισμό. Λαϊκισμός, γιατί αυτό, δεν είναι πραγματικότητα αυτό που δεν θέλετε να λένε για το δικό σας χώρο με παραδείγματα μεμονωμένα, το κάνετε και εσείς. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με μια κεκτημένη ταχύτητα που την έχει ασφαλώς, επειδή είναι το νέο απέναντι στο παλιό. Είναι σωστό αυτό που λέω. Και σε αυτό το νέο κινείται κυρίως στην κατεύθυνση του ηθικού πλεονεκτήματος. Σωστό? Το οποίο χάνει με τέτοια παραδείγματα. Δεν διαφωνεί κανείς. Το ηθικό πλεονέκτημα λοιπόν. Δεν μπορώ να πω ότι το διαθέτει κάποιος. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι πλευρά του προβλήματος. Γιατί κανένα σε αυτή τη χώρα, κύριε Αντόπουλε, δεν μιλάει για την επόμενη κάποιοι μέρα. Κάποιοι δεν έβλεπαν τις ουρές στα συσίτια. Για να επανέλθω σε αυτό, η λιτότητα για να επανέλθω να σε αυτό. Να πάμε στην επόμενη μέρα. Ασφαλώς. Η λιτότητα, θέλω να επανέλθω σε αυτό που μου είπε ο κύριος Μανιατάκος. Τι είναι η λιτότητα? Τι είναι? Η λιτότητα
δεν θα καταπολεμηθεί με τρόπους όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, που όλη μας η ζωή κινιότανε γύρω από τη μετρολογία και κανένας απολύτως δεν ασχολιότανε με το πώς θα απελευθερωθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας από τη μέγενη του τραπεζικού συστήματος που έχει γιατί να ρίξει ρευστό. Γιατί τι έκανε τα είπατε στον κύριο Μητσοτάκη, για να δώσει λύση. Στην κυρία Βούλτεψη τα είπατε. Δεν είμαι απολογητής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπάρχει ένα υπερτροφικό δημόσιο τομέας, ο οποίος πρέπει να συρρυκνωθεί και ότι πρέπει να δοθεί βάρος στον ιδιωτικό τομέα. Πότε ενδιαφέρθηκε η Νέα Δημοκρατία για τον ιδιωτικό τομέα όσο ήταν κυβέρνηση? Τι έκανε, για πείτε μου, γιατί εγώ ξέρω όλες αυτές τις χιλιάδες επιχειρήσεις που έκλεισαν και άλλες τόσες που έχουν αγοράσει ήδη λουκέτο για να κλείσουν. Γιατί πριν αναλογίσει, τις υπερφορολόγησε. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ότι, και θέλω να σας το πω και αυτό από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί σε αυτόν τον χώρο κινούμε. Το να μπορέσει μια επιχείρηση να κινηθεί και να πληρώσει τους φόρους της. Ασφαλώς και η φορολόγηση δεν είναι ένα καθόλου φιλελεύθερο μέτρο. Σωστό. Έτσι, και δεν είναι καθόλου προσφυλές στην ιδιωτική οικονομία. Αλλά από εκεί και πέρα, το να υπάρξει ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έδωσε. Το να πούμε ότι όλοι μαζί συμφωνούμε σε ένα φορολογικό πλαίσιο και λέμε ότι για την επόμενη δεκαετία, κύριε επιχειρηματία, με αυτό θα κινηθείς. Και κάνε το κουμάντο σου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πολύ σωστά. Έτσι, όπως στις επιχειρήσεις, έτσι και στους πολίτες σε όλους. Γιατί το χειρότερο στην επιχειρηματικότητα είναι η ανασφάλεια. Εδώ δεν γυρίζουμε όμως στο γεγονός ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει. Να επανέλθουμε λίγο στο δημοψήφισμα, γιατί αυτό είναι μια ευρύτερη κουβέντα. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που δεν το τόλμησε, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Μα αν το είχε τολμήσει, δεν θα ήμασταν οι μόνοι στην Ευρώπη. Έχω την αίσθηση όμως. Καταφέραμε να έχουμε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση. Και γιατί πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε Νέα Δημοκρατία, για να ξαναδώσουμε ευκαιρία, μήπως το κάνει αυτή την κουβέντα. Εσείς βλέπετε εκλογές, γιατί εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπετε εκλογές? Εγώ τις βλέπω πολύ κοντά. Αδιέξοδο δεν βλέπετε? Εγώ δεν βλέπω καθόλου εκλογές. Δεν βλέπετε αδιέξοδο πολιτικό? Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο δημοψήφισμα το οποίο μου έθεσε ο κ. Μανιατάκος. Αν κερδίσετε. Αν κερδίσει, το ναι. Ποιος να κερδίσει? Το ναι. Το ναι να κερδίσει. Δεν θέλω να μου λέτε αν κερδίσετε. Δεν είναι κομματικό το ζήτημά μας. Το ναι το οποίο υποστηρίζετε. Το ναι που υποστηρίζετε εννοώ. Λοιπόν, εάν κερδίσει το ναι. Είναι βέβαιο ότι πάμε σε εκλογές, διότι η κυβέρνηση. Τσίπρα. Μα γιατί το λέτε αυτό? Με χθες βάση αυτά τα οποία λέει. Με τον θα κυβερνήσει. Μισό λεπτό. Θα κυβερνήσει λέγοντας ότι θα πάω να υπογράψω το μνημόνιο που μου δώσανε στις 25 του μήνα. Θα το υπογράψω. Θα το φέρει στη Βουλή. Θα το φέρω στη Βουλή. Και αμέσως μετά, είπε, εγώ θα υποβάλω την παρέτησή μου. Πάμε σε εκλογές. Θα σα πω κάτι τώρα, όλα αυτά είναι σενάρια. Εμάς δεν θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαμαρά και το Βενιζέλο να κάνουν κυβέρνηση ξανά. Αυτό είπε ξεκάθαρα αυτό. Ποιο σενάριο από όσο έχουμε συζητήσει τον τελευταίο καιρό έχει βγει? Κανένα. Δεν έχει βγει κανένα απολύτως σενάριο. Οπότε ας μην κάνουμε σενάρια. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δημοψήφισμα. Στο οποίο ειλικρινά, όχι δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα. Προφανώς και δεν το αντιλαμβανόμαστε το ερώτημα. Αλλά αυτή τη στιγμή. Μας έχει διχάσει το ερώτημα, πείτε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής, ότι η κυβέρνηση όλη αυτή την εβδομάδα διαπραγματευόταν. Και πολύ ορθώς έπρατε. Αυτό όφιλε να κάνει και πολύ καιρό μάλιστα νωρίτερα, γιατί δεν χρειαζόταν καθόλου να φτάσουμε σε αυτήν την οριακή στιγμή του μηδέν για να αποφασίσουμε για το δημοψήφισμα το οποίο θα ερχόταν. Από την άλλη πλευρά, πώς διαπραγματεύεσαι λοιπόν για κάτι και πώς αποδέχεσαι χθες ως πρωθυπουργός της χώρας ότι μετά από την πίεση του δημοψηφίσματος, διότι το αποδέχτηκε χθες ο κύριος Τσίπρας, ότι ήταν ένα μέσο ουσιαστικά πίεση στη διαπραγμάτευση, είπε, ναι. Ότι ήρθαν λέει καλύτερες προτάσεις από τους εταίρους. Και γιατί λοιπόν δεν βάζουμε στο δημοψήφισμα αυτές τις καλύτερες προτάσεις? Συμφωνώ, γι' αυτό λέω ότι είναι τυχοδιοκτικό έτσι πως γίνεται. Πλευρά, από την άλλη πλευρά, γιατί δεν κάνουμε ένα άλλο δημοψήφισμα, να πούμε. Κύριοι πολίτες, που δεν είναι δική σας η ευθύνη, γιατί η ευθύνη είναι των κυβερνήσεων σε τέτοια πράγματα. Κύριοι πολίτες, ποια μέτρα θέλετε? Αυτά που σας προτείνει η Ευρώπη ή αυτά που προτείναμε εμείς τους Ευρωπαίους? Ή άλλα. Ή άλλα. Γιατί πρέπει να πάμε και στο λοιπόν, ή άλλα. Γιατί θέλω να πω ότι όταν ο κύριος Πρωθυπουργός έχει αποδεχτεί ότι κάποια μέτρα θα τα πάρει και νομίζω ότι διαψεύστε με σε αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέω ή λάθος, κύριε Μανιατάκο? Σωστό είναι. Γι' αυτό λέω ότι εχθές. Ποια ήταν η απόκληση των μέτρων? Ήταν 0,5 δις. Αυτό ήταν η απόκληση των μέτρων. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Γιατί να σας πω γιατί. Διότι εγώ εχθές άκουσα την πιο σοβαρή τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να την έχει ο Παναγής ο Κάτσαρης από την Ανταρσία στο Μοριά. Και οφείλω να του πω εδώ πέρα. Και είπε το εξής. Δεν μπορεί να είσαι, λέει, όχι σε όλα. Ναι σε όλα,
δύο απόψεις και έχουμε, λέει, και την άλλη άποψη που είχε το ΚΚΕ, λέει, και η συσπήρωση, ότι τυπώνουμε δικό μας ψηφοδέλτιο και πάμε. Δηλαδή, λέει, λέμε όχι στα μνημόνια, όχι στα μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι και στα Σιριζέικα μνημόνια. Αν οι Ευρωπαίοι δεν πάρουν σαφές μήνυμα ότι εμείς ως Έλληνες κουραστήκαμε άλλο να πληρώνουμε για να σώσουμε τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, τις οποίες σώσαμε, τις σώσαμε. Πείτε το, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω? Δεν είχαν αγοράσει κρατικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και το 12 δεν μπορούσαν? Το είπε η Μέρκελ στη Βουλή της προχθές. Την παρακολουθούσα από εδώ, έβλεπα όλη τη συνεδρίαση. Και τα άκουσα βεβαίως κανονικότατα εκεί πέρα μέσα. Αν λοιπόν δεν πούμε ότι θέλουμε ανάπτυξη, αλλά σοβαρή και ουσιαστική, προφανώς δεν είναι ό,τι και να. Εγώ είμαι ενάντια και στο μνημόνιο του Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας εχθές, έχετε δίκιο, αποδέχτηκε το μνημόνιο. Και μετά συνεχίζει. Άρχισε να το παίρνει πίσω σιγά σιγά λόγω καμένου και αντιδράσεων. Λοιπόν, δεν πάει αυτό το πράγμα. Είναι τυχοδιοκτικό αυτό το οποίο γίνεται. Κύριε Μανιατάκο, εγώ λέω το εξής. Ότι αυτό που μας είχε μείνει μέχρι πριν από λίγο καιρό και που νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί δεν έχω κάτι να φοβηθώ, μας είχε κάνει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλό η κρίση που ήρθε, είναι ότι σιγά σιγά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δώσαμε τα χέρια και προσπαθήσαμε πραγματικά να επιβιώσουμε όλοι. Έτσι. Μας είχε δημιουργηθεί μια κοινωνική αλληλεγγύη και στο κοινωνικό υποσυνείδητο είχε ξεκινήσει να δημιουργείται η πεποίθηση ότι πρέπει όλοι να επιβιώσουμε, προκειμένου, γιατί ξέρετε, σε κοινωνίες που είναι αναπτυγμένες, που υπάρχουν πλούσιοι. Θα τολμήσω να το πω αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανακάψουν και οι φτωχοί. Να σας πω κάτι. Όταν ένας επιχειρηματίας πηγαίνει καλά. Θέλετε να σας πω κάτι. Όταν ένας επιχειρηματίας πηγαίνει καλά, δεν προσλαμβάνει περισσότερο κόσμο. Είναι λάθος αυτό που λέω. Είναι κοινή λογική. Δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Έτσι. Είχαμε λοιπόν δημιουργήσει μια κοινωνική αλληλεγγύη. Και τι έρχεται τώρα να καταστραφεί ακόμη και αυτήν την ίστατη πολύ δύσκολη στιγμή? Η κοινωνική αλληλεγγύη. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ότι πραγματικά, νομίζω ότι ακόμη και οι πιο νυφάλοι πολίτες, σαν και εμάς, δεν ανέχονται καθόλου μα καθόλου να ακούν απόψεις σαν αυτή του κυρίου Λαπαβίτσα, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πληρώνεται ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι καθηγητής οικονομικών σε κάποιο πανεπιστήμιο, έχει την έδρα του, ζει τον περισσότερο καιρό στο εξωτερικό για να κάνει τις οικονομικές του θεωρίες, γιατί μπουχτίσαμε από τους καθηγητάδες, τους οικονομολόγους, που έρχονται να παίξουν στη δική μας την πλάτη τα δικά τους σενάρια προκειμένου στη συνέχεια. Ξέρετε ποια είναι η εξέλιξη του κυρίου Βαρουφάκη? Ο κύριος Βαρουφάκης θα δίνει διαλέξεις στα καλύτερα πανεπιστήμια. Το κάνει ο κύριος Παπανδρέου. Δεν το ξέρω, και πολλοί άλλοι, και ο κύριος Κλίντον και όλοι αυτοί οι οποίοι φέρουν το βάρος τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Συμφωνούμε. Έτσι. Έρχεται ο κύριος Λαπαβίτσας και λέει: δεν πειράζει για τις ουρές. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι πολίτες θα το συνηθίσουν. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι το ίδιο. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω, κύριε Μανιατάκο. Ναι, να ολοκληρώσω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που είπε? Πραγματικά, μια τέτοια διαδικασία που έχει στους πολίτες στην ουρά του ATM είναι ο προάγγελος του θα συνηθίσουν την οποιαδήποτε ουρά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, που λέτε. Αλλά δεν είναι το ίδιο ουρά επικίνδυνο αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Το ότι συσίτιο γιατί ανοίγει. Το συσίτιο το δημιούργησε. Μπορώ να σας πω κάτι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε σε αντιπαράθεση λες και μιλάμε για εθνικές εκλογές. Γιατί τι με ενδιαφέρει εμένα, τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Συγγνώμη λίγο. Να πείτε ότι και αυτή η άποψη είναι καταδικαστέα μπροστά μας. Εγώ λέω λοιπόν το εξής και το λέω από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας όφιλε να αναλάβει την ευθύνη. Η ευθύνη του ποια ήτανε? Διαπραγματεύσουμε τους εταίρους μέχρι τελευταίας ρανίδας, αίματος, μέχρι του σημείου που να μην διακυβευτεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έτσι. Έχεις αυτήν την εντολή και την έχεις πλουσιοπάροχα από τον ελληνικό έκανε, λαό. Δεν νομίζω αυτή την εντολή. Απλά στο τέλος είπε ότι. Πίσω. Γιατί δηλαδή είδε πλέον φορά, ότι όσο και να λέει φορά, ναι, συγγνώμη, τον πήγαιναν στον κρεμό. Να σας και πω σου κάτι. Λέει, μόνο ο λαός μπορεί να αποτρέψει. Είμαστε λοιπόν καλόπιστοι. Να αποτρέψει τα βράχια. Είμαστε λοιπόν καλόπιστοι. Έτσι το βλέπω. Ας είμαστε λοιπόν καλόπιστοι και ας πούμε ότι την Τρίτη οι Ευρωπαίοι εταίροι με το όποιο αποτέλεσμα θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί εγώ θέλω να σας πω ότι βλέπω τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι μια εκλεγμένη κυβέρνηση, ναι, για το προσεχές χρονικό διάστημα. Δεν θα δυναμωθεί, δεν θα έχει πιο μεγαλύτερη γιατί, δύναμη. Γιατί σε αυτή τη χώρα όλη την ώρα επανερχόμαστε στα σενάρια των εκλογών. Δεν θα έχει μεγαλύτερη δύναμη αν το όχι είναι πολύ ψηλά από το να πάει δεν με καταλαβαίνω ένα. Γιατί κύριε Μανιατάκο είστε απολύτως, ναι, βέβαιοι
είστε απολύτως βέβαιοι. Εγώ δεν σας λέω ότι είμαι βέβαιη για την δική εμπειρία μου άποψη. Εγώ σας λέω το εξής. Γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι μπλοφάρουν όλοι? Η ευρωπαϊκή εμπειρία το έχει δείξει αυτό. Γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι μπλοφάρουν όλοι? Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπλοφάρουν, μας εκβιάζουν θεωρώ. Δεν καταλαβαίνω τότε γιατί να είμαστε σε αυτήν την Ευρώπη που είναι εκβιαστές οι εταίροι μας. Γιατί δεν έχουμε άλλα περιθώρια να πάμε πουθενά αλλού. Και δεν πρέπει να πάμε πουθενά αλλού. Γιατί μας αρέσει το να παίρνουμε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στα Δολιανά, ξέρετε πόσα στρέμματα με κερασιές είναι όλα επάνω στα δέντρα. Έχετε ρωτήσει ποτέ τους αγρότες αν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους χωρίς ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Έχετε ρωτήσει ποτέ τώρα πώς κινούνται χωρίς τράπεζες? Έχω ρωτήσει τους αγρότες, οι οποίοι αναγκάστηκαν, παραμυθιάστηκαν, να το πω έτσι, από την κοινή αγροτική πολιτική, ξερίζωσαν τα αμπέλια, και τα χωράφια τους και δεν καλλιεργούνται καθόλου. Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική μας έχει βάλει σε επιστημιστική κρίση. Πόσες εκτάσεις έχουν πάψει να καλλιεργούνται στην Αρκαδία τα τελευταία χρόνια? Εμείς την ερμηνεύσαμε λάθος, κύριε Μανιατάκο. Εμείς την ερμηνεύσαμε λάθος. Την ώρα που στην Ισπανία, στη Γερμανία και στην και αυτό Ιταλία. Ευθύνονται οι αγρότες? Δεν ευθύνεται το πολιτικό σύστημα που διοίκησε? Δεν ευθύνεται η κοινή αγροτική πολιτική όμως των Ευρωπαίων. Ευθύνεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας που διοίκησε. Ασφαλώς. Έτσι, είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Άρα πώς να πάμε στους ίδιους? Πάμε σε κάτι καινούργιο. Δηλαδή, τώρα θέλετε εδώ πέρα να κάτσουμε να διαμερίσουμε ευθύνες ή να μιλήσουμε για το επόμενο που έρχεται? Το επόμενο εγώ που λέω λοιπόν το εξής, κύριε Μανιατάκο, για να επανερχόμαστε και να μην πλατιάζουμε την κουβέντα. Ότι την Τρίτη μας έχουν διαμηνήσει οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι το όχι του ελληνικού λαού δεν μπορεί να είναι όχι σε κάποια μέτρα τα οποία δεν τίθεται στο τραπέζι καν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα μέτρα πάνω στο τραπέζι τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι και καλύτερα. Εγώ λέω λοιπόν να ψηφίσουμε επί του καλύτερου, όχι επί του χειρότερου. Και λένε το εξής, ότι αυτό θα εκλειφθεί ως μια εχθρική στάση είτε στην Ευρώπη είτε στο ευρώ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί πολλά ακούγονται. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί πολλά ακούγονται τι σημαίνει έξοδος, τι σημαίνει είσοδος ή οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να μας πάει ακόμη πιο πίσω από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Ερώτηση, κυρία Τατούλη. Κερδίζει το ναι την Κυριακή. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Το είπε χθες ο κύριος Δραγασάκης. Ποια? Είπε ο κύριος Δραγασάκης ότι στην περίπτωση που κερδίσει το ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας, ναι, δηλαδή ένας αριστερός πρωθυπουργός όπως είπε, ναι, θα είναι ακόμη πιο χρήσιμος στη χώρα. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι παραμείνει ο Τσίπρας και πάει στις Βρυξέλλες και πει αυτό που μου προτείνεται εγώ το δέχομαι και το υπογράφω και το περνάει από τη Βουλή. Και το περνάει, δεν το περνάει. Θα εφαρμοστεί ποτέ στην κοινωνία? Μπορούν αυτά τα μέτρα Να πληρωθούν από την τσέπη του πολίτη, ο οποίος ζει με 60 ευρώ την ημέρα, αν έχει. Ομοίως και το Σιριζέικο μνημόνιο δεν έχουν, δεν μπορεί να εισπραχθεί, λέω εγώ. Εγώ γι' αυτό... Πρακτικά υπάρχει λύση στο αδιέξοδο, πρακτικά. Και ποια είναι αυτή? Θεωρώ ότι όσο περισσότερο συζητάμε και γι' αυτό ακριβώς σας είπα και το παράδειγμα του κυρίου Σταθάκη. Γιατί νιώθω ότι θα ξημερώσει ένας παράδεισος άμα ψηφίσουμε ναι, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο περισσότερο. Κοιτάξτε, ο παράδεισος και η κόλληση του καθενός μας στην καθημερινότητά μας τη γνωρίζει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά για το σπίτι του. Και υπάρχει και παράδεισος και υπάρχει και κόλαση για όλους μας. Τώρα υπάρχει κόλαση προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να πω ότι πέρυσι τα πράγματα ήταν καλύτερα. Έτσι, δεν ζούμε σε μια χώρα εκτός κοινωνίας. Ακριβώς. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά και που ήταν πέρσι η κατάσταση και που είναι σήμερα η κατάσταση. Εγώ όμως λέω το εξής, ότι εμείς όλοι, ναι, η χώρα, όχι οι πολιτικοί, οι πολιτικοί καλά περνούν εκεί που είναι. Χαίρομαι για λίγο που το λέτε. Καιρό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, καμία ημέρα για κανένα χάσιμο. Εγώ λοιπόν δεν αντιλαμβάνομαι ειλικρινά και επανέρχομαι σε αυτή την κουβέντα, γιατί ο υπουργός αυτής της χώρας, που είναι υπουργός ανάπτυξης, δεν έχει υπογράψει εδώ και 5 μήνες ούτε το παραμικρό έγγραφο. Χάνουμε, γιατί το λέω αυτό, χάνουμε την ουσία όμως. Όχι, δεν είναι καθόλου χάνουμε την ουσία. Πείτε μας, ποια είναι η λύση αν ψηφιστεί το ναι, πού πάμε? Πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο που βρισκόμαστε? Μα συγγνώμη, να σας πω κάτι. Θεωρείτε ότι είτε ψηφίζοντας το ναι, είτε ψηφίζοντας το όχι, ναι, υπάρχει κάποιος αυτόματος παράδεισος? Τίποτα. Αυτό λέμε. Ωραία. Α, ναι. Άρα πάμε στο ίδιο αδιέξοδο. Ασφαλώς και δεν υπάρχει. Πρέπει αυτή η κυβέρνηση πολύ άμεσα να κλείσει τη συμφωνία με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Δεν υπάρχουν όροι. Όχι, με τους δεν καλύτερους δυνατούς όροι. Συγγνώμη, χθες δεν σας είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι η συμφωνία που πέτυχε είναι καλύτερη? Αυτό που γιατί δεν τον πιστεύετε? Αυτό που ζητούν οι θεσμοί είναι αυτό. Όπως δεν τον πιστεύετε εσείς, δεν τον πιστεύω και εγώ. Γιατί εγώ λέω όμως. Χαίρομαι, κύριε Μανιατάκο. Εγώ λέω όμως. Συμφωνούμε πολύ και με προβληματίζει αυτό. Σα
σας προβληματίζει και χθες, όποιος ήρθε εδώ πέρα, συμφώνησε μαζί μου. Απλώς ούτε τον έχει λύσει. Αυτό προκύπτει από την κουβέντα μας. Ούτε τον έχει λύσει. Δεν υπάρχει λύση ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι διχαστικό το δίλημα και είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Θα σας πω κάτι. Ότι μέχρι στιγμής πώς κινούμαστε σαν χώρα. Έχουμε αποδεχτεί μέσα μας την κουλτούρα της μετριότητας. Και λέμε όλη την ώρα το μη χειροβέλτιστο. Mm-hmm. Έτσι, εμένα αυτή την άποψη. Και μιλάμε όλη την ώρα για μονόδρομους όμως. Εμείς αυτή τη στιγμή. Να σας πω κάτι. Ο μόνος μονόδρομος, ο μόνος μονόδρομος είναι ότι κάποιος πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το ποιο μοντέλο παραγωγικότητας. Οι Ευρωπαίοι, να σας πω κάτι. Οι Ευρωπαίοι, υπάρχει μια αρχή στην οποία είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα έγινε χώρα υπηρεσιών και κατέληψε την παραγωγική διαδικασία, ναι. Γιατί έπρεπε να γίνει χώρα υπηρεσιών προκειμένου να απορροφά προϊόντα άλλων παραγωγικών χωρών. Γιατί και αυτό χρειάζεται μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Κανένας από το πολιτικό μας προσωπικό δεν διέβλεψε τον κίνδυνο νωρίς, που θα συνέβαινε όπως ακριβώς είναι τα τελευταία 4 χρόνια τα οποία διερχόμαστε, προκειμένου πολύ σύντομα να μπαίναμε σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο ξανά. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, εξαιρετικά μεγάλες ευκαιρίες. Εγώ λέω το εξής, ότι η κυβέρνηση οφείλει σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι εκείνο το οποίο θα βοηθήσει τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί έχουμε πλέον την κατάφαση ότι ο Πρωθυπουργός θα μείνει, έτσι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα μείνει, mm-hmm. πάρα πολύ γρήγορα να κλείσει την όποια συμφωνία. Θεωρώ ότι το ναι θα είναι καλύτερο εφόδιο στη βαλίτσα του. Το ναι θα βοηθήσει τον κύριο Τσίπρα, δεν θα τον αδικήσει απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα έχουμε μια καλύτερη συμφωνία σαν αυτή που υποτικέρδισε αυτή την εβδομάδα. Πολύ γρήγορα να τελειώνει με τη συμφωνία και από εκεί και πέρα να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα της μεταπρογραμματικής Ελλάδας. Γιατί κουραστήκαμε όλοι να μιλάμε για μνημόνια, για προγράμματα κτλ. Υπάρχει και μια κοινωνία που θέλει να εργαστεί, που θέλει να παλέψει σκληρά για να ξανασταθεί στα πόδια της. Και αυτήν, στο τέλος της ημέρας, οφείλουμε να σεβαστούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί συμφωνήσαμε πολύ σήμερα, οπότε θέλω να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα. Να είστε καλά, καλή ένα μήνυμα δύναμη. Μόνο θα ήθελα να πω, ένα μήνυμα τελευταίο. Πολύ γρήγορα, γιατί μας περιμένει τη Λέκη Ραμαίος να βγει βεβαίως, και βεβαίως. Έχει... Ότι θέλω ειλικρινά να πω στους συμπολίτες μας, τους Αρκάδες, ότι η δυσκολία αυτή που είναι μπροστά μας δεν πρέπει να μας κάνει να αφήσουμε ένα στο χέρι του αλουνού. Έτσι, είμαστε όλοι μαζί στο πρόβλημα. Κανένας δεν βιώνει τη μοναξιά του. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ευρωπαϊκή. Δεν θα γίνουμε Βενεζουέλα, όπως μας είπε χθες ο πρόεδρος της. Και... Δεν μπορεί να αλλάξουμε. Η Ήπειρο είναι δεδομένο. Έτσι, ναι. Έτσι, δεν θα γίνουμε Βενεζουέλα. Και ούτε θα μας κόψουν τον αέρα. Και επίσης, ούτε και θα κάνουμε το χατήρι του κυρίου Λαπαβίτσα να συνηθίσουμε τις ουρές. Λοιπόν. Καλημέρα και να είμαστε καλά. Δεν θα κάνουμε και το χατήρι του Μητσοτάκη, θέλω να πείτε, και θα ανοίξουν τα κλωστήρια της Νάουσας. Γιατί πρέπει να ανοίξουν τα κλωστήρια της Νάουσας. Και αυτό και άλλες πολλές επιχειρήσεις. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Και επίσης, και επίσης να σεβαστούμε. Δεν του αρέσει ποτέ. Μα του αρέσει ποτέ του Μητσοτάκη κάτι. Και επίσης να σεβαστούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι με κλειστές τράπεζες ούτε οι αγρότες μας μπορούν να πουλήσουν τα κεράσια τους που αυτή τη στιγμή σαπίζουν. Ούτε οι μικροεπιχειρηματίες της Τρίπολης και των άλλων περιοχών μπορούν να κινηθούν. Συμφωνούμε. Λοιπόν, γιατί ήταν λάθος ο χρόνος που έγιναν αυτά όλα. Να είστε καλά. Σε λίγο η κυρία Κεραμέως κοντά μας.